Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουγα πριν τον κύριο Μανιάτη που έλεγε «Χορτάσαμε απευθυνόμενοι προς την κυβέρνηση». Η αλήθεια είναι ότι πίστευα ότι οι κυβερνήσεις Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας είναι αχόρταγοι. Αλλά όμως αυτό που έχει χορτάσει ο κόσμος είναι από τα ψέματα και τις διαστρεβλώσεις που ακούγονται μέσα σε αυτή εδώ την αίθουσα. Είναι γνωστό και φανερό ότι ουσιαστικά με τη συζήτηση του σημερινού νομοσχεδίου κλείνει μια ολόκληρη περίοδος που ξεκίνησε από την υπογραφή της συμφωνίας. Μια περίοδος όπου σημαδεύτηκε από το αποτέλεσμα των εκλογών του προηγούμενου Σεπτεμβρίου με μια σαφή εντολή, με μια κρίση για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και ερχόμαστε σήμερα σε μια περίοδο που ουσιαστικά από ό,τι ομολογείται από τους περισσότερους και έξω από τη χώρα και από μέσα από τη χώρα, ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια περίοδο όπου αποσαφηνίζονται το τοπίο. Είναι φανερό ότι συσσωρευμένες ανάγκες της προηγούμενης περίοδου σε συνδυασμό με επενδυτικά σχέδια τα οποία δρομολογούνται θα οδηγήσουν σε μια νεώθηση στην οικονομία. Αυτό ίσως, συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, η συνειδητοποίηση αυτής της πραγματικότητας είναι που σας κάνει και τα χάνετε και βγαίνετε έξω από τα ρούχα σας. Διότι όλο αυτό το διάστημα δεν καταθέσατε καμία εναλλακτική πρόταση. Καμία εναλλακτική πρόταση. Βρίσκεστε... Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε τον Υπουργό. Έχουμε συνεδριάσει μπροστά μας. Σας παρακαλώ. Όλο λοιπόν αυτό το διάστημα και ιδιαίτερα τις τελευταίες ώρες δεν έχουμε δει καμία πρόταση. Μέχρι χθες λέγατε μάλιστα ότι σκεφτόσαστε να ψηφίσετε το Ταμείο Αποκρατικοποίησεων. Σήμερα το πρωί άλλαξε αυτή η στάση. Προφανώς ίσως σχετίζεται με την χθεσινή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η πολιτική σας όλο αυτό το διάστημα χαρακτηρίζεται πραγματικά από μια λογική σαμποτάζ. Δεν μας είχατε. Εδώ μας είχατε. Δεν μπορεί να μιλάει αυτός ο οποίος κάθε βράδυ βλέπει ένα εφιάλτη. 586 με νόμο. Αυτό είναι η υπογραφή σας, κύριε Βρούτση. Αυτό είναι η υπογραφή σας. 586 με νόμο. Εμείς δεν κόψαμε ούτε ένα ευρώ στις αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα. Εμείς δεν διευκολύναμε τις ομαδικές απολύσεις. Εμείς δεν διαλύσαμε τις εργασιακές σχέσεις. Και τολμάτε σήμερα να φωνάζετε. Δεν γράφονται στα πρακτικά αυτά που ακούω. Λέγονται. Καταλαβαίνω τις κραυγές. Κύριε Βρούτση. Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ. Ναι. Καταλαβαίνω τις κραυγές. Κύριε Βρούτση, στην τοποθέτησή σας. Γιατί προσπαθείτε σχόλια. Να κρύψετε ακριβώς τις μεγάλες ευθύνες σας, οι οποίες είναι γνωστές στον κόσμο. Αυτό το μείγμα νεοφιλελεύθερου λαϊκισμού που έχετε οδηγήσει δεν σας βγάζει πουθενά. Και μάλιστα από χθες είδαμε ότι έχει και στοιχεία χουλιγκανισμού και συνεχίζεται σήμερα. Εγώ περίμενα ότι έχετε τουλάχιστον μια αστική κουλτούρα. Δεν τιμάτε ούτε τις παραδόσεις του χώρου σας. Δηλαδή, ειλικρινά, μας εκπλήσετε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχετε όμως πράγματι υποστηρικτές. Δεν είναι καινούργιοι, είναι όλο το προηγούμενο διάστημα. Είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το άσπρο είναι μαύρο, η νύχτα είναι μέρα, είναι οι σχέσεις, το αλυσβερίσι, η διαπλοκή, η οποία και πάλι επιβεβαιώνει την επικαιρότητά της αυτές τις μέρες. Βεβαίως, ο ελληνικός λαός βλέπετε τη στάση του. Έχετε δει τις δημοσκοπήσεις, τις οποίες επικαλείστε. Γιατί, παρόλο ότι δείχνουν μια συμπίεση των ποσοστών της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ, τα δικά σας δεν ανεβαίνουν. Γιατί ο ελληνικός λαός, ξέρετε κάτι, γιατί ο ελληνικός λαός το πιο ουσιαστικό αυτή τη στιγμή που κάνει είναι να δίνει χρόνο και περιθώριο στην κυβέρνηση να δοκιμαστεί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζετε και κυριολεκτικά σας τρελαίνει. Βέβαια, αυτή η συμπεριφορά των τελευταίων ωρών δεν σας τιμά καθόλου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μιλάτε για το Ταμείο και λέτε πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν. Όταν είσαστε αυτοί οι οποίοι είχατε φτιάξει το ΤΑΙΠΕΔ με ένα και μόνο σκοπό, την ιδιωτικοποίηση. Και όταν γνωρίζετε ότι αυτό το ταμείο είναι ταμείο αξιοποίησης και όχι ιδιωτικοποίησης. Και λέτε εδώ πέρα ψέματα, 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 πιστεύοντας τι.
ότι ο κόσμος θα πιστέψει κάτι από αυτά. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια διαφορετική προσέγγιση στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Μια αξιοποίηση με σαφείς όρους, καθαρούς. Καθαρούς όρους από αυτούς οι οποίους δεν μας είχατε συνηθίσει όταν κυβερνούσατε. Γιατί είναι γνωστό και η αγορά τα λέει, η αγορά που εσείς ομνύετε στο όνομά σας, λέει πώς κάνατε τις δουλειές. Εμείς συζητάμε με τα χέρια πάνω στο τραπέζι. Και αυτό το λένε. Ρωτήστε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο νομοσχέδιο που έχετε μπροστά σας, σε αυτά τα πεδία τα οποία ήταν ανοιχτά για διαπραγμάτευση το προηγούμενο καλοκαίρι και που ψηφίσατε κι εσείς, αυτό δεν αλλάζει, ό,τι και να λέτε. Όπως για παράδειγμα άκουγα πριν από λίγο τον κύριο Μανιάτη που έλεγε τι περιγράφει ακριβώς η συμφωνία που ο ίδιος ψήφισε τον προηγούμενο Αύγουστο, σε σχέση με τα ζητήματα της απελευθέρωσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Εμείς λοιπόν, σε αυτά τα πεδία τα οποία ήταν ανοιχτά για διαπραγμάτευση, καταφέραμε συγκεκριμένα πράγματα. Ακυρώνουμε τον νόμο για την μικρή ΔΕΗ, θα σας κυνηγάει και αυτό το φάντασμα μαζί με τα 586, και ακυρώνουμε τη δρομολογημένη από εσάς πάλι ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ. Ποια ήταν η δική σας άποψη για αυτά τα ζητήματα? Θέλατε ένα φυσικό μονοπόλιο, τα δίκτυα της χώρας, να τα ιδιωτικοποιήσετε. Σε πόσες άλλες ευρωπαϊκές χώρες συμβαίνει αυτό? Αυτή είναι η αντίληψη της αγοράς που θέλετε? Αυτή είναι η αντίληψη της αγοράς που θέλετε να λειτουργεί ελεύθερα μέσα από εκβιασμένες ιδιωτικοποιήσεις με τον πιστόλι στον κρόταφο? Διότι αυτό προσπαθήσατε να κάνετε και με την υπόθεση της μικρής ΔΕΗ. Σας σταμάτησε ο κόσμος και η σημερινή κυβέρνηση μέσα από τη διαπραγμάτευση αυτών των μηνών σήμερα ακυρώνει τα δύο δικά σας σχέδια για τη μικρή ΔΕΗ και για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ. Είναι δύο πολιτικές επιτυχίες. Χωνέψτε τις. Χωνέψτε τις και σκύψτε τα μάτια, διότι αυτά τα οποία λάθος κάνετε, επαναλαμβάνετε αγαπητέ, να μην αντιλαμβάνεστε ότι τα περιουσιακά στοιχεία που πηγαίνουν στον πυλώνα της αξιοποίησης στο νέο ταμείο δεν είναι για ιδιωτικοποίηση. Βεβαίως φαίνεται ότι εσείς είστε λάτρεις όλων αυτών οι οποίοι θέλουν να διαστρέφουν τη σημερινή πραγματικότητα. Στο συγκεκριμένο λοιπόν νομοσχέδιο, πέρα από την προστασία του δημόσιου χαρακτήρα των δικτύων, επιτυγχάνουμε ταυτόχρονα να διασφαλίζουμε και τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και αυτά αποτυπώνονται πολύ ρητά στα άρθρα που έχετε μπροστά σας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τοπίο αλλάζει ραγδαία στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ελλάδα είναι αναπόσπαστο μέλος της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Και αυτό κανείς πρέπει να το αντιλαμβάνεται για να προσαρμόζεται σε αυτό. Και η δικιά μας στρατηγική είναι μια στρατηγική να προσαρμοστεί και η ίδια η ΔΕΗ μέσα από τη στρατηγική των συμπράξεων και όχι της βίαιης αποκοπής κομματιών της και της εκποίησης της άρων-άρων, όπως ήταν το δικό σας σχέδιο που ευτυχώς δεν προλάβατε να το υλοποιήσετε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για κοιτάξτε τι έχει γίνει στον χώρο της ενέργειας τους τελευταίους μήνες, όχι μόνο στον ΑΔΜΙΕ, όχι μόνο στην ΔΕΗ. Να τα δούμε ένα-ένα. Στη ΔΕΠΑ μετά από χρόνια έχει αρχίσει και υλοποιείται ένα ολόκληρο σχέδιο εσωτερικό ανάπτυξης του δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου. Όταν επί χρόνια οι διοικήσεις που βάζετε το μόνο που κάνανε είναι να κάνουν δημόσιες σχέσεις. Όταν επί χρόνια το μόνο που κάνατε ήταν να κάνουν δημόσιες σχέσεις. Στα ΕΛΠΕ φέτος πετύχανε ύψος ρεκόρ στα κέρδη. Επιπλέον, να δούμε την υπόθεση της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ, την οποία την είχατε δρομολογήσει από το 2012. Σε ένα κρίσιμο τομέα, στον αντίστοιχο ΑΔΜΙΕ στο φυσικό αέριο και που δεσμεύσατε και εμάς και είμαστε δεσμευμένοι να την προχωρήσουμε. Είναι μέσα στις 9 συν 2 ιδιωτικοποίησεις. Γιατί καθυστερεί? Τι γίνεται εκεί πέρα? Δεν αναρωτηθήκατε ότι αυτή η κυβέρνηση αρνήθηκε να υλοποιήσει πιέσεις που με βάση το δικό σας κανονισμό προσδιορισμού των τιμών στα τέλη χρήσης του δικτύου προβλέπαν αυξήσεις μέχρι 70%. Τι θα σήμαινε αυτό λοιπόν για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις? Τι θα σήμαινε για τα νοικοκυριά? Και αυτό το ακυρώνουμε, διότι είμαστε μια κυβέρνηση που παρά τις δυσκολίες η πολιτική της χαρακτηρίζεται από κοινωνικό πρόσημο και ευαισθησία. Ευαισθησία που σας λείπει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Ευαισθησίες. Καλά το λέτε. Καλύτερα, καλύτερα να κλαίτε από αυτά που έχετε κάνει εις βάρος της μεγάλης. Μιλάτε αμέσως μετά, κύριε Βαρβιτιώτη. Σας παρακαλώ, μην διακόπτω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε συνείδηση των δυσκολιών. Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν βεβαιότητες, αλλά έχουμε μία βεβαιότητα για τον εαυτό μας. Ότι παρά τις δυσκολίες θα μας χαρακτηρίζει η λογική της αναδιανομής, της προστασίας των πιο κοινωνικά αδύναμων. Το πρόγραμμα για την καταπολέμηση της φτώχειας είναι ενεργό και υλοποιείται. Και υλοποιείται. Η διοίκηση της ΔΕΗ σε συνεννόηση με το Υπουργείο έκανε πράξη τις ρυθμίσεις για τις 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή. Βεβαίως, αναδιανομή υπέρ των κοινωνικών αδύναμων και όχι αναδιανομή όπως την εννοείτε εσείς υπέρ των μεγάλων συμφερόντων. Είστε η παράταξη που εκφράζει τα μεγάλα συμφέροντα. Βεβαίως, τώρα χαρακτηρίζεστε από ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός, ούτε και η ελληνική Βουλή, να υφίσταται αυτή τη στιγμή τα δικά σας προβλήματα πολιτικού προσανατολισμού και να μας ταλαιπωρείτε. Φέρτε επιτέλους συγκεκριμένες προτάσεις. Διαφωνείτε με γεια σας, με χαρά σας. Αποφασίστε όμως τι είστε και τι εκφράζετε. Αυτό το αλαλούμ με δείγματα χουλιγκανισμού δεν σας ταιριάζει. Λοιπόν, μας απασχολεί γιατί μας τρώει χρόνο. Και εμείς έχουμε δείξει ότι ο χρόνος είναι παραγωγικός για μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι οι επιπτώσεις από τα μέτρα αυτά είναι βαριές. Το γνωρίζουμε αυτό. Το πρόγραμμα αυτό δεν είναι το δικό μας. Δεν διεκδικήσαμε την πατρότητά του. Το είπαμε από την πρώτη μέρα. Είναι προϊόν ενός άγριου εκβιασμού. Το είπαμε με ειλικρίνεια στον κόσμο. Προσπαθήσαμε στις δεδομένες δύσκολες στιγμές να κάνουμε ό,τι ήταν δυνατόν το καλύτερο. Και ελπίζουμε ότι μέσα από το κλείσιμο της αξιολόγησης θα διαμορφωθούν τελικά οι όροι, έτσι ώστε η νέα αναπτυξιακή όθηση της οικονομίας να αμβλύνει τις επιπτώσεις αυτού του προγράμματος. Εκεί θα κριθούμε και θα κριθούμε σύντομα, να είστε βέβαιοι. Αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν θα πάψουμε ποτέ να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Με ειλικρίνεια να ζητάμε στον κόσμο να μας αξιολογήσει, να έχουμε μια σχέση εμπιστοσύνης και επικοινωνίας μαζί του, και αυτό τελικά είναι που να μας δίνει δύναμη και να μας εμπνέει για το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ.